Τέταρτο Γυμνάσιο Σερών. Στο πλαίσιο εργασιών του Τρίτου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου της Πράγας, σας παρουσιάζουμε την εργασία μαθητών του σχολείου μας, καθώς και τις δικές μας προτάσεις για μια φιλική προς τους πολίτες και το περιβάλλον αστική διαβίωση. Ο τίτλος της εργασίας μας είναι «Πολιτισμός και έξυπνη πόλη, λύσεις βελτίωσης της αστικής διαβίωσης». Ας δούμε όμως τι είναι μια έξυπνη πόλη. Πώς όμως μπορεί μια πόλη να γίνει smart, πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της σύγχρονης αστικής κοινωνίας και κυρίως ποια είναι η εικόνα της πόλης που θέλουμε. Στην ενότητα της κινητικότητας και των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων. Η έξυπνη κινητικότητα περιλαμβάνει την εγκατάσταση των τεχνολογιών πληροφορικής ΤΑΦΠΕ σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτοκίνητα με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτίωση της μετακίνησης και της αποδοτικότητας, τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία, ασφαλής ποδήλατόδρομοι είναι μερικά σχετικά παραδείγματα. Παρατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια ότι παραβιάζονται καθημερινά οι χώροι στάθμευση για ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα την ελάχιστη ω μηδενική κυκλοφορία αυτών των ανθρώπων. Μια πιθανή και αποτελεσματική λύση είναι η εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου τη παράνομη στάθμευση οχημάτων σε χώρου εξυπηρέτηση αμαία. Λειτουργία των φαναριών ρύθμιση κυκλοφορία προ του πεζού και τα άτομα με ειδικέ ανάγκε (π.χ. η αρχιτική ή φωτεινή λειτουργία). Ανάπτυξη εφαρμογών και εξοπλισμό για τη λειτουργία δικτύου ποδηλάτων κοινή χρήση με σκοπό τη μείωση τη κυκλοφορία αυτοκινήτων στο κέντρο τη πόλη. Στην ενότητα τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντο. Έξυπνη κάδη απορριμμάτων. Εγκαθιστώντα κατάλληλου αισθητήρε ώστε να μεταβιβάζεται η πληροφόρηση για την πληρότητα του κάδου με σκοπό τη βελτίωση του δρομολογίου και η αμεσότητα τη αποκομιδή των απορριμμάτων σύστημα συλλογής των όμβριων υδάτων και χρήση τους στην άρδευση των χώρων πράσινου της πόλης όταν αυτή είναι απαραίτητη. Στην ενότητα της εξοικονόμησης και διαχείρισης της ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας με έλεγχο λειτουργίας των φωτιστικών στις δημόσιους χώρους Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντο και παράλληλα αντικατάστασή του με νέα φωτιστικά τεχνολογία SLED, παράλληλα με τη χρήση φωτοβολταϊκών. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Στην ενότητα του πολιτισμού, η ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων τη πόλη πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου φωτισμού, ενώ θα εγκατασταθεί σύστημα αυτόματη ξενάγηση με σκοπό την πληροφόρηση των επισκεπτών για κάθε μνημείο. Έξυπνη διακυβέρνηση. Πρόκειται για κάθε αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία τη διοίκηση. Εγκατάσταση υποδομή τηλεφροντίδα και τηλεατρική για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξη στου δημότες και στου επισκέπτε τη πόλη μα. Προ εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι δυνατή η ενσύρματη ή ασύρματη φόρτιση κινητών τάμπλετ, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμη και ηλεκτρονικών αμαξιδίων σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, εφόσον οι λειτουργίες της μπαταρίας το υποστηρίζουν ή οι μετατροπείς αντάπτορες είναι συμβατοί. Στην της παρουσίασης ακολουθούν οι εφαρμογές που πραγματοποιήσαμε στη δικιά μας μακέτα, τη Smart City. Ελεγχόμενος φωτισμός των εξωτερικών χώρων, με ρύθμιση της έντασης των φωτιστικών σημείων, ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Χρήση φωτιστικών σημείων νέας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρήση φωτοβολταϊκών πάνελς και ήπιων ανεμογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων χρησιμοποιώντας κατάλληλο φωτισμό και σύστημα αυτόματης ξενάγησης. Λειτουργία των φαναριών ρύθμισης κυκλοφορίας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ηχητική και φωτεινή λειτουργία. Ελέγχος στοιχών παραβίασης χώρων στάθμευσης για ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες και εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου της παράνομης στάθμευσης οχημάτων σε διαβάσεις πεζών και σε χώρους εξυπηρέτηση αμαία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.